Και συνεχίζω. Λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει λοιπόν μια τεχνητή ύφεση από την πλευρά της Τουρκίας, πάντα εξηγούμε, διότι εμείς έτσι κι αλλιώς πάντα η στάση μας ήταν σταθερή, ψύχρεμη και στρατηγικά προσδιορισμένη. Σε κάθε περίπτωση όμως από την πλευρά της Τουρκίας φαίνεται, επισημαίνω και το βάζω μέσα σε προσωπητικά αυτό το πράγμα, δεν είμαστε σίγουροι, να έχουν πέσει οι τόνοι και οι λόγοι, όπως το είπα, χαρακτήρισα την ύφεση αυτή τεχνητή, διότι έγινε ή γίνεται έτσι ώστε η Τουρκία να κερδίσει κάποια πράγματα από αυτά τα οποία ζητάει σαν ανταλλάγματα για να έχει μια αλφα συμπεριφορά και στάση γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στην περιοχή. Αυτό δεν με κάνει να είμαι αισιόδοξο ότι όλα θα πάνε καλά, διότι ιστορικά, να το θυμηθούμε, από το 1974 και στη συνέχεια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπήρχαν πολύ μεγάλες εντάσεις και κρίσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, σαν αυτή που ζήσαμε και ζούμε αυτή την περίοδο. Οπότε δεν σημαίνει ότι κάτι έγινε και αλλάξαν άρδιν όλα, απλώς είναι μια φάση ακόμα. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μακρινός στόχος. Πιστεύω ότι η στάση των τελευταίων ημερών της Τουρκίας και μετά μάλιστα και από την επίσκεψη, την απροσδόκητη επίσκεψη του Σάλιβαν, του υπεύθυνου για την εθνική ασφάλεια. Για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ακριβώς, ναι, ο οποίος βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη ξαφνικά, ευνηδιαστικά. Τώρα ολόκληρος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών ξαφνικά πήρε ένα αεροπλάνο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Προσγειώθηκε, βρήκε τον Γκαλίν εκεί πέρα, τον αντίστοιχο τέλος πάντων σύμβουλο διπλωματικό του Ερντογάν. Μία μέρα πριν την αναχώρηση της τουρκικής αποστολής της Πολυπληθούς για τη Λιβύη. Ακριβώς, την επόμενη μέρα σηκώθηκε ένα αεροπλάνο με το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, το τουρκικό, και πήγε στη Λιβύη και υπέγραψε ένα τελείως έξω από κάθε πραγματικότητα και λογική σύμφωνο όμως με τη Λιβύη, που η μισή Λιβύη το υποστηρίζει, η άλλη μισή το υποστηρίζει. Ο κόσμος, ναι, ωραία. Τι σημαίνει αυτό, στρατηγία? Θεωρείται δηλαδή ότι αυτή η συνάντηση Σάλιβαν Καλίν ουσιαστικά βάζει ένα νέο πλαίσιο στην περιοχή μας σχετικά με την Τουρκία? Διευθέτησε μερικά πράγματα, τα οποία βεβαίως εξελικτικά θα τα δούνε και αυτοί αλλά και εμείς, εάν θα ισχύσουν, αν θα λειτουργήσουν, γιατί όπως πολύ καλά είπατε, είναι πολύ ζωηρός ο Ερντογάν για να αποδεχτεί έτσι εύκολα τετελεσμένα και τέτοιες λύσεις. Πάντως, ήταν κάποια διευθέτηση που θα τη δούμε μπροστά μας, λέτε, στρατηγέ? Ναι, και πιστεύω ότι είναι προς την πλευρά της Τουρκίας δυστυχώς και όχι προς την πλευρά της Ελλάδος. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό βεβαίως, δεν το παίζω παντογνωστό. Κοιτάξτε, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου δεν έχει απομακρυνθεί. Βεβαίως αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, υπάρχει μια τεχνητή ύφεση η οποία είναι των ημερών. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει και εύχομαι να κρατήσει και να παγιοποιηθεί. Εξηγούμε, δεν θέλουμε πόλεμο, ούτε είμαι πολεμοχάρης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα θερμό επεισόδιο είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή λόγω του αναθεωρητικού αυτού γείτονα που έχουμε και που, όπως πολύ καλά υπόθηκε και προηγουμένως, είναι και λίγο ανυπάκουος τουλάχιστον στις κλίσεις της Δύσης γενικότερα. Από εκεί και μετά για κάτι πιο μεγάλο, ναι, είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο, διότι αυτό προϋποθέτει κινήσεις, προϋποθέτει διάφορες ενέργειες και δράσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν τις βλέπουμε να γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας. Άρα λοιπόν δεν βλέπω κάτι μεγαλύτερο από κάτι, όπως είπατε πολύ σωστά, τύπου ήμια. Μάλιστα. Αν γίνει.